Να κλείσουμε, είναι για τα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας. Είδατε χθες την απόφαση για την τράπεζα, για την τράπεζα Πειραιώς του δικαστηρίου και της Ένσας. Θα κάνετε ένσταση, γνωρίζετε. Χρησιμοποιούμε όλα τα ένδυκα. Έφεση, μέσα. Με συγχωρείτε, είναι... έφεση είναι σωστή. Ένσταση, είπαμε, συγχωρείτε. Ναι, ακούσατε. Ναι. Και εδώ γίνεται μια τρομακτική σπέκουλα πάνω στα δάνεια των κομμάτων. Τρομακτική σπέκουλα. Ίσως και η πεμπτουσία του λαϊκισμού. Τι λέει η Ελλάδα. Καλά, δεν είναι αυτό σωστό να μην. Είναι η πεμπτουσία του λαϊκισμού. Και να μην τα πληρώνει, δεν είναι σωστό. Επιμένω. Αυτό. Είναι η πεμπτουσία του λαϊκισμού. Επιμένω. Και έρχομαι να το αποδείξω τώρα, γιατί εμένα ο λαϊκισμός δεν μου αρέσει. Τι λέει η Ελλάδα στους διεθνείς πιστωτές της όταν χρεοκόπησε το 10 και μετά, και στους ιδιώτες πιστωτές της και στους δημόσιους, δηλαδή θεσμικούς πιστωτές της, τι λέει. Λέει ότι δανείστηκα υπερβολικά πολλά χρήματα την εποχή της Ευμάρειας, ότι και εσείς ως δανειστές δεν ήσαν προσεκτικοί και μου δανείστε περισσότερα από ό,τι εγώ μπορούσα να πληρώσω, και γι' αυτό λόγο ετούμε για να μπορώ να επιβιώσω διαγραφή του χρέους. Και πετύχαμε διαγραφή χρέους με το PSI, 107 δισεκατομμύρια, και με τους θεσμικούς κάποιο ένα κλάμα περίπου 30 δισεκατομμυρίων, κάτι τόκους ή κάτι τέτοια. Συμφωνούμε σε όλα αυτά. Αυτό δεν έχει κάνει η Ελλάδα. Σας ακούω, ναι, θα σας πω μετά. Κάνει όχι, κύριε Σκουρή. Θα σας πω για τη θέση σας θέλω. Αφού ξέρετε ότι... κάνει η Ελλάδα. Ο ελληνικός λαός θεωρεί ότι είναι ηθικός ορθόν να ζητάει τις πιστωτές να του διαγράψουν το χρέος του, διότι άλλαξαν οι οικονομικές του συνθήκες και όχι εξυπαιτιότητά του αποκλειστικά. Ναι ή όχι. Άρα ζητάτε διαγραφή των χρεών της το κόμματός σας. Πάμε στα κόμματα τώρα. Εμένα δεν μου αρέσει ο λαϊκισμός. Πάμε στα κόμματα. Τα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκο, ΣΥΡΙΖΑ, έπαιρναν πριν την κρίση μια εκλογική επιχορήγηση Χ. Νέα Δημοκρατία, που έπαιρνε κατά μέσο εδώ 30 εκατομμύρια το χρόνο. Και είχε επιτόκιο 3,5%. Όταν έγινε η κρίση, τα 3 εκατομμύρια έγιναν 4 και το επιτόκιο έγινε 8. Άλλαξαν τα οικονομικά δεδομένα. Άλλαξαν. Άρα λοιπόν λέτε με βάση αυτό διαγραφή χρεών. Εγώ δεν είπα, μην προτρέχετε σε κάτι που δεν είπα. Λέω, όταν μιλάμε για τα χρέη των κομμάτων, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όπως λέμε για όλους μας, όπως ψηφίσαμε τον νόμο Κατσέλη που συμπεριλαμβάνει τον κάθε Έλληνα πολίτη, που λέει ότι μπορεί να πάει στο δικαστήριο και αν αποδείξει ότι όχι με δική του υπαιτιότητα, λόγω της κρίσης, άλλαξαν τα οικονομικά του δεδομένα και άρα σήμερα δεν μπορεί να πληρώσει αυτά που μπορούσε πριν την κρίση. Ο νόμος Κατσέλη προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία για τον κάθε πιστωτή, τον κάθε Έλληνα πολίτη, όπου θα έρθει το δάνειό του σε συνεχνά του οικονομικά δεδομένα. Θέλω να σας κάνω δεν και... καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν στον νόμο Κατσέλη. Δεν αφορά στα κόμματα. Σωστό. Δεν το καταλαβαίνω. Στον νόμο Κατσέλη λοιπόν τα κόμματα. Εκτός αν θέλουμε κόμματα πάντα εξαρτημένα. Λοιπόν, τα δάνεια αυτά που έχει η Νέα Δημοκρατία και το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ που εξανήσατε, για να το πούμε και αυτό. Αυτό που μου λέτε για τη διαγραφή του χρέους, που με ρωτήσατε τρεις φορές, το έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο κόμμα στην Ελλάδα που έχει διαγράψει χρέος τραπεζικό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. 178 εκατομμύρια δραχμές. 178 εκατομμύρια δραχμές την εποχή που τα διέγραψε είναι πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ σημερινά, ίσως παραπάνω. Άρα το μόνο κόμμα που έχει διαγράψει τραπεζικά χρέη, και άρα με τη λογική του λαϊκισμού έχει φορτώσει αυτό το χρέος στις τράπεζες και άρα στον ελληνικό λαό κτλ. Αυτό που λένε το. Τα κρατάω, θα βάλω τίτλο στον νόμο Κατσέλη τα κόμματα για να. Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν μπορεί. Ο νόμος Κατσέλη αφορά ιδιώτες. Δεν είπα αυτό και να μην βάλετε αυτό το τίτλο. Γι' αυτό σα ρωτώ. Ότι είναι, να τελειώσει για μια παρεξήγηση. Ναι, η Νέα Δημοκρατία, επί Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει μειώσει το κόστος λειτουργίας της πάρα πολύ. Από τα 8,5 εκατομμύρια στα 2. Έχει παραχωρήσει το σύνολο της εκλογικής επιχορήγησης στις τράπεζες για να εξυπηρετεί το δανεισμό της. Ζει με τις συνδρομές, ξοδεύει ελάχιστα χρήματα και κάνει ό,τι μπορεί για να πληρώσει χρέη του παρελθόντος, για τα οποία σίγουρα δεν ευθύνεται η παρούσα ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και τα οποία ελήφθαν στο μείζον τους μέρος την εποχή της Ευμάρειας. Ούτε οι προηγούμενες όμως ευθύνονται κάτι γνώμη μου, γιατί όπως δανείζονταν όλοι οι Έλληνες πολίτες περισσότερο, έτσι δανείστηκαν και τα κόμματα. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν.